σκάλες εναντίον αμάξια. Το καινούριο custom level στο BMG Drive. Πόσα αμάξια θα διαλύσουμε σήμερα και πόσα likes θα πατσαρκάσουμε σήμερα. Πάντα κάνω αυτά τα levels με τυχαία αμάξια. Έχω και εκεί κάτω random vehicles, random configs. Θα μας βοηθήσει να μην κάθουμε να διαλέγω ποιο αμάξι θα περάσει τις σκάλες. Τα περισσότερα SUVs. Παρόλα αυτά, το πρώτο αμάξι που διάλεξα είναι αυτό το μονταρισμένο Pigeon που, όπως βλέπεις, είναι έτοιμο για όλες τις σκάλες. Και σε περίπτωση αν δεν τα περάσουμε όλα σε ένα βίντεο, έχουμε και άλλα βίντεο να κάνουμε. Ωραία, φουλγάζει το πρώτο level. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει μπροστά μας το Pigeon εδώ πέρα με το suspension που έχει. Θα βρεθεί στον γκρεμό. Θα κάτσουμε ωρίτσα εδώ πέρα. Ας πάρω το energy drink μου από MyProteinGR. Blue raspberry flavor, σε παρακαλώ. Και αν θες και εσύ energy drink ή snacks, μπορεί να είσαι gym bro και να ψάχνεις πρωτεΐνη ή ρούχα γυμναστηρίου ή πιο casual ρούχα σαν αυτή την retro μπλουζίτσα που φοράω τώρα. Σε έκανε link στην υπογραφή και με κωδικό AXILMP έχεις 50% έκπτωση σχεδόν σε όλα στο MyProteinGR ECY. Και τώρα με το Impact Week έχουν τις μεγαλύτερες προσφορές από τις 7 το απόγευμα μέχρι 9 το βράδυ. Δηλαδή τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο, με 52% έκπτωση με το link και τον κωδικό μου και δωρεάν μεταφορικά στα 40 ευρώ. Ίσως δεν πρέπει να βιάζουμε και να το παίρνω σιγά σιγά, γιατί όπως είδες πριν έχει εκπλήξει το level σαν αυτές εδώ. Χάσει. Δεν έπρεπε να πατήσω φρένο εκεί πέρα. Νομίζω από το προηγούμενο χτύπημα έχει χαλάσει κάτι. Επίσης είδα έχει ανθρωπάκι μέσα. Είναι ο Stig από το Top Gear. Θα περνάμε το ένα level, μετά θα σπονάρουμε στο καινούριο. Θα πατάμε τυχαίο αμάξι και θα κρίνω λίγο αν το αμάξι υπάρχει πιθανότητες στις σκάλες και θα πρέπει να τερματίσουμε με εκείνο το αμάξι όλο το level. Εδώ τι έχει? Εδώ θα έχει κάποιο jump, κάτι που πρέπει να προσέξω? Όχι. Πάμε. Ναι, τα λάστιχα γιατί τρυπήσαν εδώ πέρα αν επιτρέπετε? Και στους κανόνες λέει δεν μπορώ να κάνω repairs, μόνο restarts δικαιούμε. Και νομίζω θα το χρειαστώ γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το ανεβεί καν το ανηφοράκι εδώ πέρα ρε. Όλη η μηχανή εκεί πίσω και σας σκαρφάνω λες και σκουλί. Ίσως αν πάρουμε κατηφόρα και πάρουμε φόρα θα έχουμε το momentum. Ποιο momentum? Σιγά. Προηγουμένως είχαμε θέμα με τα ελαστικά εδώ πέρα. Μήπως έχει κρυμμένες σπόντες. Παρ' όλα αυτά, πού ήρθαμε? Βλέπω το finish. Το finish το βλέπω. Εδώ πώς το κατεβαίνεις αυτό εδώ πέρα? Η μόνη ιδέα που έχω είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία ήθελε περισσότερο momentum για να δουλέψει. Ίσως μπορεί να γίνει και μία μπάλα. Και απλά να κατεβαίνει κάτω. Απλά. Σταμάτα. Γιατί έπεφτε σαν μπάλα προς κρεμό? Δεν μπορούσε να πηγαίνει προς το finish line. Θα βόλευε. Έλα. Τα καταφέραμε. Μου αλλάζει και την κάμερα και δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρεις τι, άμα πέσουμε σιγά-σιγά, ίσως είναι καλύτερα παρά να κατριλά. Ναι, απλά πρέπει να κάτσουμε στις ρόδες. Τώρα είδα το δεξί εδώ πέρα φαίνεται να χωράει το αμάξι κανονικά. Μου πήρε μόνο 10 προσπάθειες. Και από εδώ τώρα πώς κατεβαίνουμε? Σιγά σιγά κατεβαίνουμε τις σκάλες. Μην γυρίσεις. Γύρνα. Roller coaster από emotions εδώ πέρα αυτή τη στιγμή γίνεται. Ας δούμε πώς θα διαλυθεί. Έφυγαν όλες οι ρόδες. Ο Sting καλά είναι εκεί πέρα? Δεν νομίζω το καλά είναι καλά. Νομίζω και έχει. Οι μπλε σκάλες εδώ πέρα μου φαίνονται λιγάκι πιο ασφαλείς, γιατί δεν είναι στη γωνία και θα πέσω κάτω. Είναι στη μέση και από ό,τι φαίνεται πηγαίνουν πολύ πιο χαλαρά. Εδώ τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πηγαίνουμε σιγά. Ωραία, δεν μπορούμε να είμαστε στη μέση. Ξέρεις τι, δεν είμαι πλέον οδηγός. Το αμάξι πάει από μόνο του. Αμαν, θέλει jump εδώ. Θα έλεγα, συνεχίσει να πέφτει. Έτσι θα τερματίσουμε. Χωρίς να είμαστε καν οδηγοί. Δεν βοηθάνε τα φρένα. Προσπαθώ να πατάω φρένα. Δεν βοηθάνε. Πρέπει να ελπίζω ότι θα πέσω κάπως έτσι. Αυτό ακριβώς.
Και να έχουμε αρκετή φόρα, ήταν πολύ η φόρα! Όχι, 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 ξέρεις τι, ναι. Τέλεια, μην εκεί. Δεν με ενδιαφέρει ότι έχει τρεις ρόδες, ωραία. Δεν με ενδιαφέρει, το τερματίζει. Έλα, έλα. Ναι. Κάπως τα καταφέραμε. Έλα, cheers για την πρώτη μας νίκη. Και όπως βλέπεις, είμαστε στο level 2. Καινούριο αμάξι σημαίνει αυτό. Και να δούμε τι θα μας δώσει. Ξέρεις τι, ένα βανάκι δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Νομίζω θα διαλέξω αυτό για το level 2. Άμα μπορέσει να σκαρφαρώσει τα πρώτα εδώ πέρα, νομίζω θα είμαστε μια χαρά. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Είναι λιγάκι βαρύ. Άρα σε κάποια σημεία θα πρέπει να πατήσουμε λιγάκι παραπάνω γάζι. Δεν ξέρω πώς αντέχουν οι άξονες εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά είμαστε εντάξει. Εδώ δεν ξέρω πώς κατεβαίνεις. Ειλικρινά, απλά το αφήνεις και πάει μόνο του. Θα πάει μόνο του, τουλάχιστον είναι κατήφορο. Χάσαμε προφυλακτήρα. Χάσαμε και κάτι στο πλάι. Ελπίζω να μην δουλεύω για κάποια μεταφορική με αυτό το βανάκι. Ό,τι έχει μέσα έχει χαλάσει. Ας να δούμε λίγο την κατάσταση του βανάκι. Ξέρεις τι, ακόμα είναι εντάξει. Δεν ξέρω, πρέπει να πατήσω γάζι τώρα. Να μην πατήσω. Περίμενε. Εδώ πρέπει να διαλέξω να πάμε αριστερά ή δεξιά. Γιατί γύρνει κιόλας. Ω, καλά, όχι ρε. Όχι ρε. Όχι ρε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι πολύ βαρύ για εκείνο το κομμάτι. Θα το ξαναπροσπαθήσω εγώ. Ίσως πάρω φόρα δεξιά. Το πάρω ευθεία. Ξέρεις τι, υπέροχη ιδέα, άμα να ανέβαινε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, θα το ξανακάνουμε, αλλά τουλάχιστον βρήκαμε την λύση. Βρήκαμε την λύση για εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω τι μας περιμένει παρακάτω όμως. Του πατάω φουλ, του πατάω φουλ, του πατάω φουλ. Δεν στρίβει, δεν θέλει να στρίψει. Αρχίζω και χάνω την πίστη μου σιγά σιγά. Ίσως από την οπτική του οδηγού θα είναι καλύτερα. Θα είναι καλύτερα να δούμε πως πέφτουμε. Ναι. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Είμαι μισή ώρα εδώ πέρα. Να τσιτάρουμε λίγο. Θα πρέπει να το προσέξουμε, μην πέσουμε σε καμιά τρύμπα εδώ πέρα. Επίσης, δεν βλέπω καν το finish line. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν βλέπω την κατάσταση του βαν να αντέχει άλλες ζημιές. Φρένα. Εδώ φρένα. Γιατί μας περιμένει έκπληξη. Πιστρέμουν τα πάντα, περίμενε. Κάμερα του οδηγού εδώ όντως παίζει να βοηθάει. Γιατί μόνο φρένα πατάω και βλέπω που πηγαίνω. Εδώ δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Φαίνεται πολύ εύκολο. Ωραία, στρίψε. Σιγά. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να σταματήσουμε τελείως. Άμα σταματήσουμε τελείως, κάνουμε το momentum. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στη μέση, θα πέσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό. Ναι. Τέλεια. Λίγα containers ακόμα, βανάκι μου. Λίγα containers ακόμα. Βλέπω το finish εκεί πέρα πολύ μακριά. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να χάσω. Δεν μπορώ να χάσω αυτή τη στιγμή. Μου πήρε πάρα πολλές προσπάθειες το κομμάτι πριν. Και αν πάω πίσω, θα μου πάρει άλλες τόσες. Κοίτα να δεις. Έλα, δεύτερη φορά μόνο. Νομίζω θα πρέπει να στρίψουμε στα αριστερά. Τις γρίζες σκάλες δεν θα τις αντέξει το βανάκι. Και πάμε πίσω δεξιά. Νομίζω εδώ ήταν clickbait. Έπρεπε να μείνουμε στο γρίζο εδώ πέρα. Βγαίνει με πισινή τώρα. Κοίτα να δεις που βγαίνει. Φρένα. Κοντά στον τοίχο. Σιγά. Πολύ σιγά. Κάπου έχει μείνει. Δεν έχει μείνει πουθενά. Δεν νιώθει. Μόλις χάσαμε προφυλακτήρα, έτσι. Είμαστε εντάξει. Η πόρτα προς την νομίζω πλέον ανοίγει αντίθετα. Το βλέπεις το πόσο εύκολο είναι το finish. Και οι δύο πόρτες ανοίγουν αντίθετα. Μάλιστα. Είναι Rolls Royce van πλέον. Ξέρεις που στο Rolls Royce ανοίγουν οι πόρτες.
Ανάποδα, επίσης χρειαζόμαστε ένα ποσοστό ταχύτητας από container σε container, διότι έχει gaps και θα πέσουμε κάτω και δεν θέλω να πέσουμε κάτω εδώ που έχουμε φτάσει. Συνεχίζουμε, έχουμε το momentum. Έχουμε το momentum. Δεν έχουμε τις μπόρτες, αλλά έχουμε το momentum. Το momentum για να τερματίσουμε και το level 2, ρε. Και δεν είναι καθόλου άσχημη η κατάσταση, έτσι. Στον Jimmy, στο GTA, αυτό $230 θα κοστίσει. Level 3. Τι τυχαίο αμάξι θα μας δώσει. Είναι πολύ απλό. Τι ήθελα και μίλησα. Πες μου τι ήθελα και μίλησα. Να κάνει την δεύτερη του εμφάνιση το Pigeon σε αυτό το βίντεο. Παιδιά, μπορώ να έχω ένα test run. Το βλέπεις πως είναι. Είναι drag άμαξο και δεν ξέρω αν θα αντέξει καν αυτά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Έσπασε ο άξονας. Όχι. Αυτό είναι όχι. Για να το ακούσω μία. Έχει αγωνιστική μηχανή πάνω, ε. Take it. Είναι ήδη διαλυμένο, πόσο πιο πολύ θα το διαλύσω εγώ δηλαδή. Το ραδιατέρ μέχρι κάτω δεν θα φτάσει. Βασικά κάτσε να δούμε αν θα φτάσει η μηχανή. Μήπως αυτό έπρεπε να το κατεβαίνω με πισινή. Θεωρητικά ραδιατέρ δεν έχουμε. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε. Έλα. Μπορείς να χαλαρώσεις τώρα. Ή μπορεί και... Τι λες... Τι είναι αυτό. Ωραία, πάμε σιγά. Να γύρει. Έγινε παραπάνω παρά ό,τι ήθελα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ακόμα πάει. Το πάρω με πισινή αυτό. Δεν θα μπορούσα να το γυρίσω, γι' αυτό θα το πάρω με πισινή. Δεν θέλει καν να πηγαίνει με πισινή. Ωραία. Το κατέβηκε και έχει άλλο ένα σκαλί. Ναι! Και δεν φτάσαμε λογικά ούτε στο μισό. Κοίτα να δεις που όντως με πισινή είναι πολύ καλύτερη ιδέα. Έχουμε το ραδιατέρ. Η μηχανή χτυπάει λίγο. Αλλά καλύτερα παρά να είναι με τη μουτσούνα. Έλα να το ισιώσε λίγο, ρε. Κοντεύει στον κρεμό. Ζει επικίνδυνα το συγκεκριμένο. Άμα να το συνεχίσω με πισινή. Είναι κακή ιδέα, δηλαδή. Έλα. Μια χαρά. Καταπληκτική ιδέα. Εκτός από εδώ. Δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Δεν κάνω απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε την τακτική με πισινή και μου έβγαλε ότι η μηχανή λύθηκε λάδι. Απορώ γιατί. Ελπίζω να αντέξει μέχρι τον τερματισμό. Εδώ είναι ένα ωραίο κατήφορο το οποίο βλέπω έχει νεροτσουλήθρα και λογικά θα πάω πιο γρήγορα τώρα. Και πρέπει να αποφύγω τα jumps. Ωραία, φρένα. Όχι, φρένα δεν βοηθάνε. Τα φρένα τα κάνουν πολύ χειρότερα. Καλά, και να πέσει πόσο πιο πολύ θα διαλυθεί. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Τι τώρα, τι πριν, τι μετά. Δεν ξέρω γιατί ακόμα προσπαθώ να φρενάρω. Ίσως το σώσω. Αμα κυλήσει λίγο. Να του βοηθήσω λίγο να κυλήσει, ρε. Σαν την μπάλα του ποδοσφαίρου. Λίγο προς τα δεξιά. Ωραία. Δεν είναι ωραία αυτό που κάνεις. Θα το πάρω αργά και βασανιστικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να ρωτήσω, εκείνος ο γκρεμός πού είναι? Γιατί όταν διούσα τις τούμπες δεν παρατήρησα. Θεωρητικά εδώ είναι. Από πού να πάρουμε φόρα τώρα? Γιατί να μου το κάνει? Το αφήνω free fall, ρε. Ό,τι γίνει. Μπορεί να δουλεύει καλύτερα. Μπορεί αυτή είναι η τακτική. Απλά πρέπει να μείνει στην πίστα. Μέχρι εδώ. Φτάσαμε αργά. Τώρα όμως θέλει... Φόρα! Την οποία δεν την πήρα. Πάμε λίγο. Μια χαρά. Δεν. Το level 3 θα το αφήσουμε και επιστρέψουμε σε άλλο βίντεο με πιο ενισχυμένα αμάξια. Ίσως να διαλέγω το αμάξι εγώ καλύτερα. Τα αστυνομικά τζιπάκια ήταν φτιαγμένα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιους δρόμους. Όχι σκάλες,
δρόμους. Τι δεν έχεις δει τους δρόμους, έχεις βγει έξω τελευταία. Θεωρητικά δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα να περάσουμε το level 4 στις σκάλες εναντίον αμάξια και που θα το διαλύσουμε δεν είναι ότι θα πληρώσουμε εμείς για να το φτιάξουμε. Οι φόροι μας θα το πληρώσουν. Δεν θέλω να φαντάζομαι πώς θα είναι η εμπειρία μέσα στο αμάξι σε αυτήν την πίστα. Εδώ θα είναι προβληματάκι. Προσπαθώ να φρενάρω, αλλά θα βρεθώ ανάποδα. Θα βρεθώ στην οροφή. Θα πάω τα πιουίου μου. Περίμενε, γκρεμός είναι εδώ. Όχι. Σκάλα. Νιώθω ότι θα έχει έτσι μια ύπουλη τρύπα, το οποία θα πρέπει να πέσω, αλλά δεν θα πέσω. Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται, ρε. Απλά το πατάω εδώ, το γιολάρω, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Θα το βοηθήσουμε λίγο, λιγάκι, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς περνάς εδώ πέρα. Τυχαία πάω. Γάζει. Μια χαρά. Κι άλλο γάζει, κι άλλο γάζει. Φουλ γάζει, φουλ γάζει. Εδώ φρένο. Ωραία. Να κρεμαστεί λίγο και να πάμε λίγο μπρος. Ελάχιστα μπρος. Να βγω να πατήσω στον καπό είναι η φάση αυτή τη στιγμή, κατάλαβες. Πήγαμε. Δεν βλέπω που πάω, γιατί τρυπαρήκαμε περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή σε αυτό το levels. Ωραία, τι είναι αυτό, ρε, τι είναι. Θα πέσω, γιατί η κάμερα δεν συνεργάζεται. Έτω, τι τρυπ, τουλάχιστον να κυλήσει. Όχι, ήταν το finish εδώ. Ήταν το αμάξι. Παρόλα αυτά είδες, το αμάξι που διάλεξα πρώτο, σχεδόν να τερματίσει με τη μία. Ας σταματήσει να γυρνάει. Τόσο σαν και εδώ. Εδώ όμως δεν νομίζω να το σώζω. Φρένα. Προγάζει. Δεν έχουμε αριστερή ρόδα. Κοίτα να δεις το. Δεν τη χρειάζομαι. Δεν τη χρειάζομαι αυτά τα πράγματα που βλέπω μπροστά. Μείνε. Ναι. Ίσως δεν τη χρειάζομαι τελικά. Ποιος χρειάζεται τέσσερις ρόδες, ρε. Ποιος τις χρειάζεται. Μην πες. Πόσο κοντά, ρε. Θα το πάρω στη μέση. Και ό,τι γίνει, το αμάξι έχει διαλυθεί. Μπορεί και να βοηθάει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, που είναι λιγάκι πιτακωμένο. Ναι. Πατάω γάζι. Όχι. Τουλάχιστον το αγγίξα λίγο, ρε φίλε. Εγώ το τερμάτισα, δεν με ενδιαφέρει. Level 5, καινούριο αμάξι. Όχι αυτό, όχι. Ξέρεις τι, ναι, θα πάω με ένα χαμεράκι. Βασανίστηκα αρκετά. Θέλω κάτι χαλαρό. Πιο εύκολο. Δεν καταλάβει το χαμεράκι. Δες πως τα κατεβαίνει. Γιατί δεν έχει μουτσούδα, δεν έχει προφυλακτήρα να χτυπάει κάπου. Μάλιστα, αυτό είναι. Το μόνο ότι δεν θα στρίβει καλά αν χρειαστούμε πολύ απότομες μανούβρες. Αλλά εντάξει, μας χαλάει να κάνουμε, ξέρω εγώ, 15 πισινές. Καλύτερα 15 πισινές παρά να πέσουμε κάτω. Ο οδηγός εδώ πέρα τα βλέπει αυτά και χαμογελάει. Το πόσο καλά θα περάσει, δεν θα καταλάβει τίποτα. Κοίτα τώρα πόσο απλά το κατεβαίνει, ρε. Εύκολα το Hammer τα περνάει όλα levels, ρε. Με μία ζωή κιόλας, χωρίς να το φτιάξουμε. Ω, τώρα εδώ πέρα περίμενε. Είναι βαρύ, μην γλιστρήσει και πέσει. Δεν νιώθει. Έχουμε και έξτρα λάστιχο σε περίπτωση. Τι, εγώ φταίω, όχι το αμάξι. Βιάστηκα εκεί πέρα λίγο. Ίσως βρήκαμε την αδυναμία του Hammer, όχι. Απλά πρέπει να πηγαίνεις πιο σιγά. Δεν με κυνηγάει κανείς. Από πίσω. Μπορεί ο editor να με κυνηγάει από πίσω να λέει τι πόση ώρα BMG. Πόση ώρα θα βλέπω αυτά τα μάτια μου, αυτά τα challenges που φελάρεις ξανά και ξανά. Κοίτα τι γίνεται όταν δεν βιάζεσαι. Αργά και χαλαρά. Αυτό είναι μυστικό σχεδόν για όλα στην ζωή. Εδώ μου φαίνεται
ύποπτα, απλό. Μήπως δεν πρέπει να πέσουν οι ρόδες μου κάτω? Μιώθω ότι μπορώ να το πάρω ευθεία αυτό, ρε εσύ. Παρ' αυτά δεν βιάζομαι, είμαι αργός και χαλαρός. Και εδώ χαίρομαι που έχω διαλέξει το Hammer. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Πες μου ότι πρέπει να κάνω jump. Όχι ρε, όχι. Το βγάζουμε από low gear. Θα χρειαστούμε ταχύτητα τώρα. Και λίγη φορά. Και πατάμε, θα δεις το Hammer να πηγαίνει. Δεν μπορούσε να κάνει το jump. Είναι πολύ βαρύ. Αν πάρω ταχύτητα από εδώ. Ωραία, 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 συνεχίζουμε ταχύτητα. Εάν και δεν νομίζω να χρειάζεται, φαίνεται να τα καταφέρνει εύκολα από εδώ και πέρα. Το πρώτο jump ήταν το πρόβλημα, άρα φρένα, φρένα, φρένα. Και κατεβαίνουμε αργά και χαλαρά εδώ πέρα από interior. Πίνουμε και το καφεδάκι μας ή το energy drink μας και το τερματίζουμε. Απλά και ωραία. Easy peasy lemon squeezy. Όπως το βλέπω το τελευταίο level ενώ πηγαίνω πίσω, ένα λαντσάρισμα είναι και απλά να κυλήσει προς τον τερματισμό. Προφανώς όχι με το Hammer, με κάποιο άλλο αμάξι. Σίγουρα όχι με Lego, παρόλα αυτά. Θέλω να δω πόσα κομματάκια θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό, αυτό βλέπεις. Έτσι, πιθανόν να κυλήσουμε και προς τον τερματισμό, έτσι. Εκτός να μας κρασάρει και πάει κάτι λάθος. Έλα, βρήκαμε το αμάξι για το τελευταίο challenge. Πάτα του, φύγαμε! Έφυγε η μηχανή. Φύγε η μηχανή. Άμα αν κρατήσει αυτό το momentum στο κύλημα, θα φτάσουμε στο δέντρο εδώ πιο κάτω. Πάμε full ταχύτητα. Full πέταμα. Full αέρας! Νομίζω πήγα πολύ δεξιά. Συστή! Έλα, 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 έχουμε το momentum. Έχουμε το... Όχι ρε, μας έκοψε το σκαλί. Θέλω να το τερματίσω έτσι. Έλα, έλα, συνέχισε, συνέχισε, άλλο λίγο. Δεν δουλεύει η μηχανή ούτε οι ρόδες. Πρέπει να... μία από τις ρόδες μας πάει να τερματίσει. Έτσι, η ρόδα μας τερμάτισε.